Διαβάζουμε στον τύπο ότι το νομοσχέδιο με μέτρα που αφορούν το λεγόμενο παράλληλο πρόγραμμα για την αντιμετώπιση, δηλαδή το πρόγραμμά σας για την αντιμετώπιση του ΣΥΡΙΖΑ, για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης λόγω των μνημονίων των προηγούμενων χρόνων και της οικονομικής κρίσης, τελικά αποσύρθηκε από τη Βουλή. Η πρώτη μας λοιπόν ερώτηση είναι γιατί, για ποιο λόγο αποσύρθηκε το νομοσχέδιο από τη Βουλή. Καταρχήν, το νομοσχέδιο δεν αποσύρθηκε. Παραμένει ενισχύ, δηλαδή υπό συζήτηση στη Βουλή, και απλά θα συζητηθεί ολοκληρωμένα μετά τις γιορτές, όπως ακριβώς είπαμε. Τώρα, γιατί υπήρξε αυτή η μετατόπιση? Γιατί, όπως παρακολουθήσατε από τον οριμαγδό που έγινε στην Επιτροπή της Βουλής από τα τρία κόμματα της αντιπολίτευσης, προεξάρχοντος του ΠΑΣΟΚ, πρέπει να πω, ακολουθούσε της Νέας Δημοκρατίας με αμφισημία. Δεν ξέρανε αν έπρεπε να μείνουν ή να φύγουν. Και από κοντά και το ποτάμι, μη χάσει. Αυτοί λοιπόν κάνανε έναν οριμαγδό, επικαλούμενοι χιλιάδες πράγματα τα οποία δεν ίσχυαν, τόσο σε επίπεδο νομοθετικής επεξεργασίας, όσο και σε επίπεδο επεξεργασίας οικονομικής από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους. Και αποδεικνύεται εκ των υστέρων βεβαίως ότι όλη αυτή η φασαρία, που στην αρχή εμείς δεν καταλάβαμε κιόλα τι σήμαινε, ήταν ενορχιστρωμένη και θα έλεγα σε σύμπραξη. Με ποιους? Νομίζω με την Τρόικα και τους θεσμούς. Λοιπόν. Θεωρείτε δηλαδή ότι υπήρξε μια συμπαιγνία μεταξύ των κομμάτων της αντιπολίτευσης και της Τρόικα, μια συνεννόηση με κάποιο τρόπο? Ναι, το είπα ευθέως, δεν κρύβομαι. Ναι. Αλλιώς δεν εξηγείται όλη η ένταση που υπήρξε στη Βουλή και όλος αυτός ο ρημαγδός. Θεωρείτε δηλαδή ότι θεωρούν αυτοί τα ανθρωπιστικά μέτρα κόστος γι' αυτό το λόγο? Όχι, όχι, όχι. Είναι λίγο πιο σύνθετο το πράγμα. Γιατί πρώτο πρέπει να καταλάβετε τι είναι αυτό το νομοσχέδιο. Αυτό το νομοσχέδιο από την αντιπολίτευση μας είπαν ότι είναι πλήνθη και κέραμη ατάκτως ερημένη. Δεν είναι κοστολογισμένο, σας λέω. 365, για το κοστολογισμένο θα απαντήσω. 365 σελίδες μας είπαν, είναι πλήθη και κέραμη. Δεν ισχύει αυτό. Αυτό το νομοσχέδιο πράγματι προέρχεται από 8 διαφορετικά υπουργεία. Έχει μια κόκκινη κλωστή που το συνδέει όλο. Και είναι, αν θέλετε, μέτρα πάνω σε μια, τα οποία λαμβάνονται πάνω σε μια πραγματικότητα τόσο κοινωνική όσο και θεσμική. Δηλαδή εμείς δεν αλλάζουμε αυτή τη στιγμή βασικούς νόμους του κράτους που οφείλουμε να αλλάξουμε και που πολύ μετά θα τα αλλάξουμε. Δηλαδή, σε πολύ σύντομο διάστημα θα τα αλλάξουμε. Αλλά τι κάνουμε? Πιστεύω ότι κάνουμε μία χειρουργικές επεμβάσεις, θα έλεγε κανείς εμφυτεύματα κοινωνικά ή αριστερά, πέστε το όπως θέλετε, που δίνουν ανάσες. Τόσο από το Υπουργείο Υγείας, όσο από το Υπουργείο εδώ Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Εργασίας, όσο από το Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Μεταρρύθμισης και ούτω καθεξής. Ανάσες λοιπόν σε μια κοινωνία η οποία έχει ρημάξει όλα αυτά τα χρόνια μέσα από τα μνημόνια και τα οποία είναι προάγγελοι, αν θέλετε, της πολιτικής μας, του πραγματικού παράλληλου προγράμματος, το οποίο θα ξεδιπλωθεί πολύ γρήγορα. Μετά το νέο χρόνο, είτε. Όχι. Αυτό που φέραμε θα ψηφιστεί μετά το νέο χρόνο και σταδιακά θα δείτε το παράλληλο πρόγραμμα με ολοκληρωμένες προτάσεις σε νευραλγικούς τομείς, αλλά ολοκληρωμένες θεσμικές προτάσεις, όπως παραδείγματος χάρη πρωτοβάθμιο σύστημα υγείας. Θα γίνουν αλλαγές και εκεί. Βέβαια, δηλαδή θα συγκροτηθεί, όχι θα γίνουν αλλαγές εκεί, γιατί εκεί πια έχει αποσαρθρωθεί το σύμπαν. Οπότε θα δείτε προτάσεις ολοκληρωμένες ή στο δικό μας τομέα εδώ θα δείτε το Εθνικό Σύστημα Κοινωνικής Αλληλεγγύης, το οποίο θα αναδιαρθρώσει αλλά και θα μεταρρυθμίσει αλλά και θα αλλάξει όλο το προνοιακό σύστημα που έλκει την καταγωγή του από τη Φρυδερίκη και βασίζεται στο δίπλωλο. Επιδόματα και ιδρύματα. Πριν φτάσουμε εκεί, γιατί θα σας ρωτήσω συγκεκριμένα στην επόμενη ερώτηση. Ξέρετε, η αντιπολίτευση σας λέει ότι είναι ρυθμολογικό, γιατί πράγματι
μέσα στο στους νόμους που πήγαν να κατατεθούν, αφορούν και ζητήματα τα οποία έχουν για τη δυνατότητα μεταφοράς του προσωπικού των ΑΜΕΛ, θεμάτων προσωπικού των ΟΤΕ, εξάμεινη αναστολή πληστηριασμού της ΒΙΟΜΕ, τα οποία θεωρούν ότι έχουν να κάνουν με εκλογική σας πελατεία. Τι λέτε, τι απαντάτε σε αυτό? Δηλαδή, η εκλογική πελατεία είναι τα 20, αν είναι 20 άτομα που δουλεύουν στην ΒΙΟΜΕ. Είναι σοβαρή. Εμείς θεωρούμε ότι, και αυτό το ξέρει ο ελληνικός λαός, φάνηκε και από την κάρτα αλληλεγγύης, ξέρετε. Δεν τη δώσαμε σε πελατείες μας, αλλά με αδειάσιστα ηλεκτρονικά κριτήρια την πήρε ο καθένας, άσχετα τι είχε ψηφίσει ή τι θα ήθελε να ψηφίσει. Λοιπόν, αυτά τα περί πελατείας που είναι εδώ το κλασικό «Είπε ο γάιδαρος στον πετρινό κεφάλα», λέω να μην τα πολύ συνεχίσουμε, γιατί αυτά τα ξέρει ο ελληνικός λαός και γελάει. Αλλά να πούμε επί της ουσίας. Δηλαδή, η ΒΙΟΜΕ, ξέρετε, δεν είναι μόνο η ΒΙΟΜΕ. Είναι μια σειρά εγχειρημάτων, ή μάλλον να το πω αλλιώς, μια σειρά εγκαταλελειμμένων βιομηχανικών εγκαταστάσεων και κτηρίων, των οποίων οι ιδιοκτήτες τα αφήσανε στην κατάσταση που τα αφήσανε και έφυγαν στο εξωτερικό. Έχουμε δηλαδή μια τεράστια περιουσία αυτή τη στιγμή, η οποία είναι ανάγκη να βρούμε εκείνες τις κατάλληλες θεσμικές ρυθμίσεις, ώστε να μπορέσουν να γίνουν ξανά μονάδες παραγωγικές στο μεγάλο σχέδιο της παραγωγικής ανασυγκρότησης. ΒΙΟΜΕ λοιπόν τι ήτανε? Να δοθεί 6 μήνες καιρό για να μελετήσουμε όλες αυτές συνολικά τις περιπτώσεις, δεν είναι μόνο η ΒΙΟΜΕ. Έτσι, η ΒΙΟΜΕ είναι απλά γνωστή για τη λειτουργία, γιατί 20 άνθρωποι τη λειτουργούν. Λοιπόν, να μελετήσουμε όλες αυτές τις περιπτώσεις σε ένα κοινό πτωχευτικό δίκαιο, δηλαδή μέσα στο πτωχευτικό δίκαιο να δούμε τις δυνατότητες που έχουμε. Και άρα δίνουμε 6 μήνες καιρό ώστε να μην μπορεί να πληστηριαστεί η ιδιοκτησία της. Ναι, αλλά δημοσιογραφικές πληροφορίες αναφέρουν επίσης ότι ουσιαστικά υποκύψατε σε πιέσεις των δανειστών, οι οποίοι θεωρούν το παράλληλο πρόγραμμα κόκκινο πανί ή, εν πάση περιπτώσει, κάτι το οποίο θέτει σε κίνδυνο την μνημονιακή πολιτική, την εφαρμογή μνημονιακών πολιτικών. Τι απαντάτε σε αυτό? Καταρχήν, αυτά είναι εικασίες. Διότι αυτό που ζήτησαν οι δανειστές είναι χρόνο για να μελετήσουν το συγκεκριμένο πρόγραμμα. Μια μικρή παράταση χρόνου ζήτησαν. Δεύτερον, όλα αυτά τα μέτρα, η ερώτηση είναι αν εκτροχιάζουν τη δημοσιονομική πολιτική η οποία ενδιαφέρει την Τρόικα. Και είναι αστείο να το λέμε αυτό, γιατί αυτά τα μέτρα τα περισσότερα δεν έχουν κόστος. Μερικά από αυτά, και όπως ξέρετε και από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους και από την έκθεσή του, τα μέτρα αυτά κατατάσσονται σε τρεις κατηγορίες. Στη μεγαλύτερη τους πλειοψηφία που δεν έχουν κανένα κόστος, σε εκείνη την κατηγορία των μέτρων που είναι κοστολογημένα και μάλιστα είναι γύρω στα 100 εκατομμύρια, εκτός και αν θεωρούν τα 99 εκατομμύρια του προϋπολογισμού του 2016 που αφορούσαν την ανθρωπιστική κρίση, τα οποία έρχονται από πέρυσι, γιατί εμείς δεν προλάβαμε να τα δώσουμε όπως είχαμε υποσχεθεί, αν εννοούν ότι αυτά είναι καινούργια χρήματα. Δεν είναι καινούργια χρήματα, είναι εγκεκριμένα, είναι μέσα στον προϋπολογισμό κτλ. Άρα, υπάρχουν από εκεί και ύστερα ορισμένα μέτρα, όπως λέει και το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, που δεν είναι εύκολο να κοστολογηθούν. Τι εννοώ με αυτό? Παραδείγματος χάρη, η πρόσβαση των ανασφάλιστων δωρεάν στα δημόσια νοσοκομεία. Έχουμε κάνει μελέτη το Υπουργείο Υγείας. Ξέρει δηλαδή για πόσους ανθρώπους πρόκειται, πρώτον. Ξέρει τις ηλικίες του και άρα για ποια τμήματα του πληθυσμού μιλάμε. Γιατί όπως ξέρετε καλά, αυτοί όλοι οι άνθρωποι ανασφάλιστοι είναι άνεργοι και είναι νέοι κυρίως. Και δεν προσδοκούμε να αρρωστήσουν όλοι αυτοί και να πάθουν συνολικές μεγάλες καταστροφές. Άρα έχουμε εκτίμηση γι' αυτό το κόστος. Αλλά βεβαίως, εάν δεν γίνει αυτή η δοκιμαστική εφαρμογή, δεν πρόκειται να ξέρουμε ακριβώς πόσο μπορεί να είναι και να αποτιμηθεί το κόστος. Εκτιμάται περίπου κάθε φορά.
Και γι' αυτό σας πενθυμίζω, ο προϋπολογισμός του Υπουργείου Υγείας είναι κατά 330 εκατομμύρια αυξημένος από πέρυσι για να αντιμετωπίσει αυτά τα ενδεχόμενα. Επομένως, όλα αυτά τα θεωρώ δευτερεύουσες αιτιάσεις. Να ρωτήσω, σε σχέση με τα μέτρα που εφαρμόζετε ήδη από τώρα και από αυτά που σκέπτεστε να εφαρμόσετε για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης ως Υπουργείο Κοινωνικής Αλληλεγγύης, θα θέλω να μου μιλήσετε. Ναι, νομίζω ότι αυτά κινούνται σε τρεις άξονες. Το πρώτο είναι ο γνωστός άξονας της ανθρωπιστικής κρίσης, τον οποίο συνεχίζουμε για να ολοκληρώσουμε τον κύκλο του τον περσινό και βεβαίως τον διευρύνουμε από τον Απρίλιο και με το κοινωνικό εισόδημα αλληλεγγύης, που είναι η δική μας πολιτική για αυτό που οι δανειστές ονομάζουν ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα. Δική μας πολιτική, γιατί έχει όλους τους άξονες μαζί, δηλαδή και τις υπηρεσίες που δεν τις είχε το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα όπως εφαρμόστηκε πιλωτικά στους 13 Δήμους από την προηγούμενη κυβέρνηση, αλλά έχει και τη δυνατότητα έβρεσης εργασίας αυτών που πιλωτικά θα μπουν για φέτος, έτσι ώστε με πολύ πιο συνολικά πια όλα τα δεδομένα να μπορούμε να κάνουμε τη διευρυμένη του εφαρμογή από το 2017, που είναι και μνημονιακή, αν θέλετε, υποχρέωση. Λοιπόν, αυτό είναι ο ένας άξονας, ανθρωπιστική κρίση, φτώχεια, εκεί είναι όλες οι δυνάμεις μας. ΤΕΒΑ, δηλαδή Ταμείο Επόρων, πώς κινητοποιούμε τις 57 συμπράξεις όλη την Ελλάδα, πώς κάνουμε, κινητοποιούμε κάθε δύναμη, δυνατότητα αυτού του κράτους, αλλά και χρημάτων έξω από αυτό το κράτος, που μας έρχονται για να μας βοηθήσουν και να μας συνδράμουν σε αυτή την κατάσταση. Αυτό είναι το ένα, βέβαια. Ο δεύτερος άξονας αφορά, πάλι σχετίζεται με τον πρώτο, αλλά έχει και έναν άλλο χαρακτήρα, αφορά τα σχολικά γεύματα. Δεν είναι μόνο ότι, όπως ξέρουμε, η φτώχεια των παιδιών, παιδική φτώχεια δηλαδή, είναι στο 30 περίπου το 100, 28,8. Είναι ότι εμείς το σχολείο το φανταζόμαστε λίγο διαφορετικά. Δηλαδή, και κυρίως το δημοτικό. Ένα σχολείο ολοήμερο, όπου εκεί το παιδί θα πηγαίνει, θα τρώει, θα κάθεται να τον βοηθάνε και στα μαθήματά του, ώστε να απαλλάξουμε από όλο αυτό το άγχος και το άργος, το οικονομικό, αλλά και το γενικότερο, τις ελληνικές οικογένειες. Λοιπόν, και μέσα είναι και το φαγητό. Σήμερα είναι όροι ανάγκης που μας κάνουν να προχωράμε ταχύτητα σε αυτό. Αύριο όμως, και αυτό το αύριο ελπίζουμε να έρθει γρήγορα, είναι όροι, λόγοι, πολιτικής. Αυτός είναι ο δεύτερος άξονας. Ο τρίτος άξονας είναι ακόμη πιο ολοκληρωμένος, πιστεύω, και είναι αυτό που σας είπα από την αρχή, η Εθνική Στρατηγική για την Κοινωνική Αλληλεγγύη. Δηλαδή, είναι ένα μεγάλο πρόγραμμα πια που αναδιατάσσει όλη την πολιτική της χώρας πάνω στον τομέα της κοινωνικής προστασίας. Αυτό που λέγαμε πρόνοια. Εδώ μέσα, για να καταλάβετε αυτό που σας έλεγα, εμφυτεύματα κοινωνικά που υπάρχουν σε αυτό το νομοσχέδιο που θα ψηφιστεί μετά τις γιορτές, είναι τα κέντρα κοινότητας. Ή αν θέλετε αυτό που λέω εγώ, τα ΚΕΠ αλληλεγγύης. Τα οποία τι είναι? Αυτά είναι λοιπόν μια πύλη εισόδου του κάθε συμπολίτη μας, κυρίως αυτών που έχουν πληγεί περισσότερο από την κρίση, αλλά όχι μόνο, και των ανέργων. Μέσα από εκεί λοιπόν θα μπορεί να μαθαίνει τα πάντα που τον αφορούν. Θα μπορεί να εγγράφεται και να παρακολουθεί την κατάστασή, είτε στο ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα, όπως ήταν το κοινωνικό εισόδημα αλληλεγγύης που λέμε εμείς, είτε για το Ταμείο Απόρων και την Επισιτιστική Συνδρομή, είτε για προγράμματα ανεργίας ή εκπαίδευσης που θα ήταν σκόπιμο να παρακολουθήσει, είτε ψυχολογική στήριξη για την οικογένειά του και για όλα τα προβλήματα που αντιμετωπίζει.
το κοντινό του θα συνδέεται με το κοντινό γραφείο του ΑΕΔ, δηλαδή όπου θα μπορεί να βλέπει πιο συγκεκριμένα τις δυνατότητες εργασίας κτλ. Κτλ. Για να μην σας τρώω το χρόνο. Είναι ένα εξαιρετικό εργαλείο. Το ξεκινάμε τώρα. Θα υπάρχει σε όλους τους δήμους της χώρας σχεδόν. Το σχεδιάζουμε όπως σχεδιάσαμε, το σχεδιάζουμε μέσα στο ΕΣΠΑ 14-20, το καινούριο ΕΣΠΑ. Το σχεδιάζουμε με ενιαίες πολιτικές. Όχι όποιος πρόλαβε τον κύριο είδε. Όποιος δήμος προλάβει θα το έχει και όποιος δεν προλάβει δεν θα το έχει. Σε συνεννόηση με τις περιφέρειες 13 και τους δήμους. Αυτό σημαίνει αλλαγή νοοτροπίας, ώστε να μην ξεκοκαλίζονται τα χρήματα του ΕΣΠΑ και στο τέλος να μένουμε στην κατάσταση την προτέρα. Αυτή είναι η διαφορετική μας αντίληψη και όλα αυτά εντάσσονται στο Εθνικό Σύστημα για την Κοινωνική Αλληλεγγύη, το οποίο ελπίζουμε ότι θα είναι έτοιμο για ψήφιση, ένα μεγάλο πλαίσιο θεσμικό, το Σεπτέμβρη του 2016. Πολύ γρήγορα δηλαδή.